δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής. Αν είσαι τυχερός, σε έδινα πάλι. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστής. Αν είσαι τυχερός, σε έδινα πάλι. Αυτό το δίχτυ έχει ονόματα βαριά που είναι γραμμένα σε ένα σφράγιστο κοιτάπι. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Άλλοι το λένε κάτω κόσμου πονηριά κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Αν κάποτε σταυρό για του πιαστεί κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστής. Κι αν είσαι τυχερός, σε έγινα πάλι. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστής. Κι αν είσαι τυχερός, σε έγινα πάλι. Η Φλόρα και ο Στέλιος μας, ελάτε εδώ κοντά. Εσείς τραγουδάτε, συζητάτε, τα λέτε. Είναι θεαματικό αυτό που κάνετε. Όλα τα κάνω. Πάμε λίγα περισσότερα σήμερα. Μια χαρά είσαστε. Λοιπόν, Φλόρα μου, ακούσατε την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή εσύ πάντα είσαι αγχωμένη, ακούσατε εξαιρετικά λόγια. Την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν και η πρώτη μας. Νίκο μου, σε ακούμε. Και αυτή την εβδομάδα θα ακούσετε εξαιρετικά λόγια όσον αφορά το τραγούδι, Φλόρα. Όσον αφορά όλα τα άλλα, είναι απαράδεκτο αυτό που κάνατε. Σε ένα τόσο μεγάλο τραγούδι, τόσο σημαντικό τραγούδι, να μιλάτε, να αστειεύεστε, να γελάτε, σημαίνει ότι δεν είχατε επαφή με το τραγούδι. Να κάνω μία μικρή παρένθεση. Δηλαδή αυτό και μόνο σας κόβει από μένα τη μισή βαθμολογία που θα σας έδινα, μισή βαθμολογία 100. Μισό λεπτάκι να κάνω μία παρένθεση, γιατί εγώ όταν σχολίασα τότε μίλησαν, σε καμία περίπτωση δεν είδα, τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ, να κάνουν αστεία και να γελάνε. Στη γέφυρα, τη μουσική γέφυρα του τραγουδιού, πιάσανε κουβεντούλα, γελάγανε. Πώς είσαι, ήταν απλά μια υπενθύμηση για το τι ακολουθούσε μετά στη δεύτερη φράση του τραγουδιού. Σημαίνει ότι δεν είχατε καμία επαφή με το τραγούδι, καμία επαφή με τη μουσική του Ξαρχάκου, καμία επαφή με τους στίχους του Γκάτσου, τίποτα. Μηδέν. Συμφωνώ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εγώ πάλι το θεωρώ αυτό το.